Πάμε στον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάνναρε. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μία σαρωτική επέλαση του καύσωνα ήδη από τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη αυτή. Χθες θυμίζω ότι είχαμε το ευρωπαϊκό ρεκόρ στις Βουκολιές Χανίων με 44,5 βαθμούς. Διανύουμε το πιο ακραίο καλοκαίρι από άποψη θερμοκρασιών. Κοιτάξτε, σίγουρα διανύουμε ένα καλοκαίρι το οποίο έχει μπει με απότομο και εντυπωσιακό τρόπο σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, οι οποίες καταγράφονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο. Το εάν το καλοκαίρι αυτό θα καταλήξει να είναι ένα από τα πιο ακραία των τελευταίων πολλών δεκάδων ετών, αυτό μένει να το δούμε όταν θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Αυγούστου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα στοιχεία μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Έχουμε καταγράψει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις λεγόμενες φυσιολογικές για την εποχή. Και παράλληλα, τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας από μοντέλα εποχικής πρόγνωσης του καιρού δείχνουν αυτό το πολύ ισχυρό σήμα για συνέχιση αυτών των πολύ μεγάλων αποκλήσεων. Για να έχουμε δηλαδή θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες από αυτές που θα αναμέναμε με βάση το κλίμα της περιοχής μας. Για τι μεταβολή μιλάμε, κύριε Γιάνναρε, προς τα πάνω? Κοιτάξτε, οι θερμοκρασίες οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής ήταν έως και 10 βαθμούς υψηλότερες σε σχέση με αυτές που θα περιμέναμε για αντίστοιχη περίοδο του έτους υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την πτώση της θερμοκρασίας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από την βόρεια χώρα. Θα γίνει περισσότερο αισθητή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στην Κρήτη. Και από εκεί και πέρα, από τη νέα εβδομάδα, από τα μέσα περίπου της νέας εβδομάδας, περιμένουμε νέα άνοδο. Όχι βέβαια στα επίπεδα του καύσωνα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, αλλά πάλι θα είμαστε περίπου, θα έλεγα, στους 4 με 5 βαθμούς επάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Αυτό που καταγράφεται μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι πρωτοφανές ή έχετε ξαναδεί αντίστοιχες μεταβολές σε προηγούμενα έτη? Κοιτάξτε, στο βαθμό που εγώ μπορώ να γνωρίζω, είναι σίγουρα πρωτοφανές να έχουμε τέτοιο επίπεδο θερμοκρασίας στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Σίγουρα η χώρα μας έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν καύσωνες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνήθως άρα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, καταγράψαμε θερμοκρασίες κοντά στους 44 ή και παραπάνω βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, το να καταγράφουμε θερμοκρασίες αυτής της τάξης μεγέθους τόσο νωρίς μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο είναι σίγουρα κάτι πρωτοφανές και κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Κύριε Γιάνναρε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια μία νέα πραγματικότητα με περισσότερους και παρατεταμένους καύσωνες. Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτή μπορεί να τη δώσει ο καθένας μας, αν αναλογιστεί πως ήταν τα καλοκαίρια, αν πάει πίσω να τρέξει τη μνήμη του, και αναλογιστεί πως ήταν τα καλοκαίρια τα οποία βίωνε πριν από 10, θα έλεγα, χρόνια. Είναι δεδομένο και το έχουμε δει ότι πλέον το κλίμα στην περιοχή μας έχει αλλάξει και στην περιοχή μας έχει αλλάξει σε ολόκληρο τον πλανήτη και βιώνουμε και στη χώρα μας περισσότερα επεισόδια καύσωνα. Εκεί δηλαδή που πριν από 30 χρόνια μπορεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να βιώνουμε ένα κύμα καύσωνα, τα τελευταία χρόνια μπορούμε να βιώσουμε 2 και 3 κύματα καύσωνα που έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Θα θυμίσω το 2021 για παράδειγμα είχαμε 2 δεκαήμερα κύματα καύσωνα. Κύματα καύσωνα τα οποία έρχονται πολύ νωρίς ή πολύ αργά, πολύ νωρίς όπως το τωρινό ή πολύ αργά όταν μπαίνουμε στο τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, και κύματα καύσωνα τα οποία έχουν και πάρα πολύ μεγάλη ένταση τόσο προς τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας, αλλά όσο και προς τις ελάχιστες που είναι εξίσου σημαντικές. Και πάντοτε υπάρχει φυσικά η απειλή για πυρκαγιές και αυτό που καταγράφουμε είναι ένα νέο πλάνο σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο, με την έννοια ότι πλέον ξεκινά πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ναι, είναι δυστυχώς εντάσσεται και αυτό το στοιχείο μέσα στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας την οποία επικαλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Είναι μια νέα πραγματικότητα που εμείς διαμορφώσαμε ως άνθρωποι πάνω στον πλανήτη μας. Σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, το να έχουμε αυτό το θερμότερο και ξηρότερο κλίμα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Όπως σωστά παρατηρήσατε και το είδαμε δυστυχώς φέτος, καταγράψαμε έντονη δραστηριότητα πυρκαγιών προς τα μέσα της άνοιξης, τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, ώστε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις νέες συνθήκες. Η νούμερο ένα προτεραιότητα είναι να ενισχύσουμε την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητά μας. Και στη συνέχεια, μεσοπρόθεσμα, να επενδύσουμε ουσιαστικά στο μετριασμό, να περιορίσουμε δηλαδή τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάνναρε, να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο για τον χρόνο που μας διαθέσατε.